και τα καπνιστά, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία είναι συνυφασμένα με αυτή την κατηγορία του κρέσιου και γι' αυτό είμαστε εδώ κιόλας, για να πούμε, ξέρω εγώ, δύο πραγματάκια, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο και να γνωρίσει και ο κόσμος το οποίο δεν τα γνωρίζει. Πιστεύετε πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σωστή επιλογή, ο συνδυασμός σωστών αλλαντικών, σωστού κρασιού? Φυσικά. Και πέτα πως ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Φυσικά, φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα θέλει χρόνο, θέλει εκπαίδευση και θέλει ενημέρωση. Και θέλω να συγχαρώ και τους ανθρώπους τους οποίους δηλαδή πήραν αυτή την πρωτοβουλία και διοργανώσαν τη σημερινή βραδιά, γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια για να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο τη σωστή επικοινωνία των δύο κατηγοριών αυτών. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας. Η Ακαδημία Ίνο εδώ κάνει μια εξαιρετική δουλειά και αυτό, δηλαδή ο κόσμος που εκπαιδεύεται, μας βοηθάει και εμάς στο να γίνουμε καλύτεροι στην παραγωγή των προϊόντων. Τα οποία ποια ακριβώς είναι? Σήμερα παρουσιάζουμε τρεις ετικέτες. Μία λευκή, την άσπρη πέτρα, που η ποικιλιακή της σύνθεση είναι από Sauvignon Blanc και Riesling. Την κόκκινη πέτρα που είναι από Σενζό, Μερλό και Καπερνέ. Και το κτήμα που είναι από Ξινόμαυρο και Μερλό. Κύριε Στεργίου, υπάρχει και στην επικαιρότητα, μιας και είστε του ινικού κλάδου, υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα αυτό με τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, το οποίο έχει φέρει σε δυσχερή θέση και τα ενοπία, κυρίως από τις περιοχές μας, της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι μια ζώνη ενοπαραγωγική. Ποιον, αν αντιμετωπίζετε εσείς κάποιο πρόβλημα? Σαν φόρος, όταν επιβλήθηκε, φανταζόμασταν ότι εντάξει, θα είναι ένα 20 λεπτό το λίτρο κτλ. Αλλά μετά όμως η διαδικασία αυτή είναι τραγική. Μας έχει δημιουργήσει αφάνταστα προβλήματα και πλέον έχει φρανάρει όλη μας την δυναμική που είχαμε για την παραγωγή του ίνου. Η δική σας εταιρεία εξάγει, φαντάζομαι, προϊόντα. Ναι, ναι, στέλνουμε στο εξωτερικό. Πώς είναι η ετήσια παραγωγή σας? Η ετήσια παραγωγή μας είναι γύρω στις 45 με 50 χιλιάδες φιάλες περίπου. Και υπάρχουν κάποια σχέδια για το μέλλον, για κάποιο άλλο κρασί? Σχέδια κάθε μέρα κάνουμε και διαφορετικά σχέδια. Βέβαια θα δούμε τι θα μας προκύψει. Γιατί το μέλλον είναι για την ινοποιία έτσι όπως έγινε στην Ελλάδα, όσο πάει και δυσκολεύει. Σήμερα θα έχουμε την τέταρτη συνάντηση στην Ακαδημία Ίνο. Καλεσμένοι μας είναι το κτήμα Στεργίου από την Καστοριά, ένα πολύ σημαντικό ελληνικό κτήμα, από τα καλύτερα μικρά ελληνικά κτήματα, και μια τοπική επιχείρηση η οποία κοντά στις άλλες δραστηριότητες ειδικεύεται και στην παραγωγή αλλαντικών, και θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε ερυθρούς ίνος με τα αλλαντικά της εταιρείας Μπέλης. Που αυτός είναι και ο σωστός συνδυασμός, ίνος με αλλαντικά? Το κόκκινο κρασί συνδυάζεται απόλυτα με τα αλλαντικά. Από εκεί και πέρα κάθε φαγητό έχει το αντίστοιχο του έδεσμα που συνδυάζεται, όπως και την σερβίρεται σε ανάλογη θερμοκρασία. Έχει περάσει αρκετός καιρός από την έναρξη της Ακαδημίας και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να έρχεται και να ζητά να μάθει πράγματα. Ναι, σας αφήνει ικανοποιημένο, φαντάζομαι, αυτό που ξέρετε. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ευθυδιαστήκαμε στην αρχή από την προσέλευση του κόσμου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, σε βαθμό που φτάσαμε στην ακριτική Φλόρινα να έχουμε το μεγαλύτερο wine club, η Ακαδημία Ίνου, φίλους του κρασιού σε όλη την Ελλάδα, με τόσο μεγάλη προσέλευση. Με το που θα καλυτερεύσει ο καιρός, θα αρχίσουν και επισκέψεις σε κτήματα? Ναι. Στην επόμενη συνάντηση θα φιλοξενήσουμε ένα κτήμα από τη Χαλκιδική και μετά θα κάνουμε μια εκδρομή σε δύο καινούργια ενοπία του νομού Φλόρινα, στο κτήμα Καραμίκα και το ενοπείο Δημόπουλο.